Αποκαλυπτικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο ο Γλάφκος Κλειρίδης είχε χειριστεί τις συνομιλίες της Γενέβης για το Κυπριακό πριν από την έναρξη της δεύτερης φάσης της τουρκικής εισβολής βγήκαν σήμερα στην επιφάνεια από την εκπομπή του ΡΙΚ, από μέρα σε μέρα. Τις αποκαλύψεις ήταν ο νομικός πολυπολιδίου, ο οποίος συνόδευσε τότε τον Γλάφκο Κλειρίδη στις συνομιλίες. Για τον πολυπολιδίου, ο Γλάφκος Κλειρίδης ήταν ένας άνθρωπος της ευθύνης και της ειλικρίνειας. Ήταν ο άνθρωπος της ευθύνης, της ειλικρίνειας, της ανθρωπιάς, ο άνθρωπος της απίστευτης ψυχικής αλλά και σωματικής αντοχής, ο οποίος άντεξε αυτήν την περίοδο και η φράση «παρέλαβε χάος και παράδοση κράτος» πραγματικά περιγράφει το επίτευγμα του Κλειρίδη. Ο κύριος Πολυδίου μίλησε για σταθμούς μετά την εισβολή και συγκεκριμένα τι προηγήθηκε των συνομιλιών στη Γενέβη το 1974. Πρώτος σταθμός, η Αθήνα. Στην Αθήνα, το πρώτο πράγμα που έγινε ήταν συνάντηση με τον Καραμανλή και τον Αβέροφ. Ο Καραμανλής είπε του Κλειρίδη, «Κύριε Πρόεδρε, η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη. Οι στρατιωτικές μας δυνάμεις βρίσκονται σε χαότη κατάσταση ανεπαρκείας. Δεν μπορώ να γνωρίζω τι θα γίνει, αλλά περίπου 70 με 80% θυμούμε ότι είπε, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε». Εγώ, είπε ο Καραμανλής ενώπιον της Κυπριακής Αντιπροσωπείας και του ίδιου του Κλειρίδη, δεν ελέγχω την κατάσταση. Είμαι υπό επιτήρηση, γι' αυτό σας συμβουλεύω να παρατείνετε τις συνομιλίες στη Γενέβη για να κερδίσουμε χρόνο και να αλλάξουμε τη στάση των μεγάλων δυνάμεων. Και ο Κλειρίδης απάντησε. Οι Τούρκοι του λέει, πάνε στη Γενέβη για έναν από δύο πράγματα. Θα ζητήσουν να υπογράψω γεωγραφική νομοσπονδία. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορώ να πράξω κάτι τέτοιο. Αν δεν το κάνω, θα συνεχίσουν να προλάβουν εις την Κύπρο. Και τότε τι γίνεται. Γλάφκο, δεν μπορώ να σου πω πέραν αυτόν τον οποίο σου έχω πει. Μέσα σε δραματικό κλίμα, είπε ο κ. Πολυδίου, μεταβγήκαμε στη Γενέβη όπου παραμείναμε μέχρι τις 14 Αυγούστου. Θυμάται ότι οι πιέσεις να αποδεχθεί ο Κλειρίδης γεωγραφική ομοσπονδία ήταν τεράστιες. Μέχρι το πραξόπημα, η ομοσπονδία ήταν ανάθεμα για τους Ελληνοκυπρίους. Δηλαδή, ομοσπονδία σημαίνει γεωγραφικών διαχωρισμών της Κύπρου. Και ο Κλειρίδης έλεγε, δεν μπορώ εγώ να υπογράψω λύση γεωγραφικής ομοσπονδίας, ούτε ως θέμα αρχής. Και αποκαλύπτω κάτι, δεν ξέρω αν το λέω στο βιβλίο μου. Ο Μακάριος είχε στείλει τον Μακαρίτη Ανδρέα Ναζίναν στη Γενέβη, για να πει στον Μακάριον ότι δεν έχει εξουσία να αποδεχθεί να πει στον Κλειρίδη, με συγχωρείτε, ότι δεν έχει εξουσία να αποδεχθεί οποιαδήποτε λύση γεωγραφικής ομοσπονδίας. Τελεία. Καταλαβαίνετε ότι ο Κλειρίδης βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπιστική, χωρίς χαρτιά, χωρίς συμμάχους. Ενώπιον του τέθηκαν δύο σχέδια. Το σχέδιο Τεχτάς που ήταν διζωνική ομοσπονδία, οι Τουρκοκύπροι πάνω, εμείς κάτω, η γραμμή που υπάρχει τώρα, και το σχέδιο Γκουνέσ που ήταν 20% από πάνω και διάφοροι θύλακες σε άλλα μέρη της Κύπρου. Με την αποδοχή του σχεδίου Γκουνέσ, είπε ο Πολυπολιδίου, τα τουρκικά στρατεύματα θα προχωρούσαν ανά την Κύπρο με επεισόδια και συμπλοκές. Ο Κλειρίδης δεν δέχτηκε. Ο Κλειρίδης δεν εδέχτηκε και τη νύχτα της 13ης ο Κάλαχαν του είπε την παρουσία μου, λυπούμε, δεν μπορώ να βοηθήσω άλλο, ο Κίσιντζερ δεν μου προσφέρει οποιαδήποτε βοήθεια, θα πρέπει να αποδεχθείς ως θέμα αρχής τη γεωγραφική νομοσπονδία και τότε θα βοηθήσουμε. Είναι η τελευταία προσφορά. Ιδεάλλως θα προχωρήσουν οι Τούρκοι και δεν θα σταματήσουμε τους Τούρκους, παρόλο που εμείς ως Βρετανία ενδεχόμενα να ήθελαμε. Η Αμερική δεν βοηθά. Και τηλεφώνησε μπροστά μας στο Κίσιντζερ, ο οποίος του το επιβεβαίωσε.
Ο Γλάφκος Κληρίδης, αφού συσκέφθηκε με τα μέλη της Κυπριακής Αντιπροσωπείας, ζήτησε 36 ώρες χρόνο για να υπάρξει συνομιλία με τον Καραμαλή και τον Μακάριο. Οι Τούρκοι απέρριψαν. Ο Κάλαχαν ενώπιον όλων εκατηγόρησε τους Τούρκους για αδιαλαξία και τους είπε τον περίφημο «Τώρα το νησί είναι υπό την ομοιρία σας, ενδεχόμενα κάποτε να γίνετε όμοιροι στο νησί». Στις 14 Αυγούστου η Αντιπροσωπεία επιστρέφει στην Αθήνα. Ο Πόλης Πολυβίου αποκαλύπτει δραματική συνομιλία που είχε ο Κληρίδης με τον Καραμαλή. Καραμαλής είπε στον Κληρίδη ότι δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Είστε μόνοι σας. Κύριε Πρόεδρε, του είπε ο Κληρίδης, για όνομα του Θεού, τίποτε απολύτως. Αντιλαμβάνομαι να μην μπορείτε να στείλετε χερσαίες δυνάμεις. Αλλά δεν μπορείτε ούτε έναν πλοίο να στείλετε, δεν μπορείτε κάτι να κάνετε για αντιπερισπασμό, τίποτε. Γλαύκο, δεν μπορούμε να πράξουμε τίποτα. Καλά, ο Μαύρος, στη Γενέβη, υπουργός εξωτερικών, που έλεγε μεταξύ ατίμωσης και πολέμου προτιμούμε τον πόλεμο. Αυτά, γιατί μας τα είπε. Και είπε ο Καραμαλής, εγώ δεν ξέρω. Άλλος ο Μαύρος, άλλος εγώ. Καραμαλής του είπε επίσης ότι θα σε στείλουμε πίσω στην Κύπρο. Έχεις κάθε διπλωματική βοήθεια από εμάς, αλλά την στρατιωτική βοήθεια να την ξεχάσετε. Και ήταν τότε που για πρώτη φορά, στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 14 Αυγούστου του 1974, είδα τον Κληρίδη για πρώτη και τελευταία φορά να καταλαμβάνεται από έντονη ταραχή, και να λέει «Παναγία μου, τι θα γίνει». Ήταν τότε η μοναξιά αυτού του ανθρώπου, είπε ο Πόλης Πολυβίου, ο οποίος είχε υπομειστεί μόνος του το βάρος αυτής της απίστευτα τραγικής κατάστασης. Ο Τάσος, ο Μιχαλάκης και εγώ, τι είπαμε κύριε Πρόεδρε, ο θα έπραξε στη Γενέβη, δεν είχες επιλογή καμία από αυτό που έκαμες, να μην υποχωρήσεις, εστάθηκες ορθά στη θέση σου και κύριε Πρόεδρε πρέπει να επιστρέψουμε άμεσα στην Κύπρο και να αναλάβεις ό,τι απέμεινε. Και είναι αυτό που έγινε. Πόσο κράτησε αυτή η ταραχή? Η ταραχή κράτησε 4-5 λεπτά. Η αποστολή έφτασε στην Κύπρο στις 14 Αυγούστου το βράδυ. Συγκαλείται άμεσα Υπουργικό Συμβούλιο και ενημερώνονται όλοι.